ζωοκλοπή στην Ελλάδα ήταν πάντα ένα αδίκημα που αντιμετωπιζόταν από τον νόμο από τα πρώτα χρόνια της σύστασης του ελληνικού κράτους. Γιατί βλέπετε εκείνα τα χρόνια η πείνα ήταν τόσο μεγάλη που ό,τι ζώα ή κόσιτα είχε κανείς στην αυλή του ή κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφος αν ήταν, ο άλλος επιβουλευόταν να του τα πάρει για να τα φάει κυρίως. Γιατί η πείνα δημιουργούσε και αργότερα μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα τέτοιου είδους ποινικά αδικήματα που στη δεκαετία του 30 πριν τον πόλεμο είχαν αρχίσει να προβλέπουν οι νομοθέτες της χώρας ότι θα έχουν έξαρση κάποια στιγμή αυτά τα αδικήματα και υπήρχαν οι πρώτοι νόμοι για τη ζωοκλοπή. Αναμορφώθηκε το 1982 ο νόμος περί ζωοκλοπής, αλλά το 82 την εποχή της παντοδυναμίας των πρώτων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ δεν πίστευε κανείς ποτέ ότι 30 χρόνια μετά η ζωοκλοπή θα ήταν στην Ελλάδα σε έξαρση, δεν θα άφηναν κότα για κότα, γίδα για γίδα, πρόβατο για πρόβατο, πουθενά σε κοτέτσι ή σε αυλή ή σε στάβλο ή σε οργανωμένη κτηνοτροφική μονάδα. Και αυτό όχι μόνο για να τα κλέψουν, για να τα πάρουν, να τα φάνε οι κλέφτες, αλλά τώρα πια για να τα πουλήσουν, να βγάλουν κανένα φράγκο. Η ζωοκλοπή ξαναγύρισε στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει φτώχεια και πείνα, κυρίες και κύριοι, σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει καθημερινά τον ίδιο της τον εαυτό με το χειρότερο τρόπο. Και βέβαια έχετε ακούσει για ένα χωριό στην Αχαΐα που αποφάσισε να βάλει σεκιουριτάδες στα μαντριά και δεν είναι και το μόνο. Και σε όλη την Ήπεθρο συμβαίνει αυτό, κάμερες στους στάβλους και στα χειροστάσια και οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση γιατί και εισόδημα χάνουν και σοβαρά προβλήματα έχουν στη δουλειά τους και βέβαια διατρέχουν και κίνδυνο γιατί κάποια στιγμή και ντουφέκια κυκλοφορούν και οι κακοποιοί σκληραίνουν τη στάση τους και δυστυχώς αγνοούν τον νόμο που τη ζωοκλοπή την τιμωρεί από 2 έως 10 χρόνια φυλάκιση. Που καταντήσαμε από εκεί που είχαμε την εικόνα του σύγχρονου επιχειρηματία ο οποίος παρακολουθούσε στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης την επιχείρησή του, τους εργαζόμενους, την είσοδο της επιχείρησης, την κίνηση κτλ. Τώρα θα έχουμε τον Τζοπάνι, ο οποίος θα κάθεται στο σπίτι, θα βουτάει τον ντοματοκαγιανά με το ψωμί, το ζυμωτό, θα πίνει λίγο κρασί να ξαποστάσει και θα βλέπει στην κάμερα το κλειστό κύκλωμα της τηλεόρασης την προβατίνα η οποία θα βόσκει το χόρτο και θα ποζάρει στην κάμερα κατά τον εξής τρόπο. Έτσι κάπως περίπου. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι οι προβατίνες, τα γίδια, τα γουρούνια και τα υπόλοιπα ζώα, οι κότες και τα κοκόρια και οι αγελάδες με εκείνο το φοβερό απλανές ύφος στο Άπειρον έχουν γίνει πρωταγωνιστές της δημόσιας ζωής. Δυστυχώς εκεί καταντήσαμε. Προσπαθήστε να γλιτώσετε ό,τι κοτέτσα έχετε στις αυλές, όσοι μένετε σε μονοκατοικίες και σε περιοχές που ακόμα διατηρείτε και στην Πάτρα, στην ευρύτερη περιοχή και στα γύρω χωριά κότες και κοτόπουλα ή άλλα κατοικίδια ζώα. Γιατί δεν σας βλέπω καλά. Οι κατσικοκλέφτες ξαναγύρισαν στην Ελλάδα του 2012. Δυστυχώς και μη χειρότερα.